Η αποκλιμάκωση της κρίσης μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας δεν σηματοδοτεί και τον τερματισμό της πειρατικής συμπεριφοράς της Άγκυρας στην περιοχή, υποδεικνύει Λευκωσία και υπενθυμίζει τη συνέχιση της παράνομης γεωτρητικής δραστηριότητας του Γιαβούς στο τεμάχιο 6 της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών θα είναι το κυρίαρχο θέμα συζήτησης στην αυριανή συνεδρίαση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών που συγκάλεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θα υπάρξει ανταλλαγή απόψεων για την τουρκική προκλητικότητα και τρόπους για αναχέτησή της, ενώ ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης θα ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς για τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την επίσκεψή του στο Παρίσι και συγκεκριμένα τη συνάντηση που είχε με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Πλέον η προσοχή στρέφεται στην υλοποίηση των κοινών σχεδιασμών Λευκωσίας Παρισιού. Μάλιστα, όπως μετέδωσε ο Αντένα, έδαφος κερδίζει δημιουργία των κατάλληλων υποδομών στο λιμάνι της Λάρνακας για παροχή διευκολύσεων και φιλοξενία ακόμη και σε μόνιμη βάση, αν χρειαστεί, πλοίων του γαλλικού πολεμικού ναυτικού. Η λύση του λιμανιού Λάρνακας προκρίνεται και κερδίζει έδαφος, αφού τα κεφάλαια που απαιτούνται και ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών αναβάθμισης της ναυτικής βάσης στο Μαρί είναι κατά πολύ περισσότερα. Η ενίσχυση της ναυτικής παρουσίας της Γαλλίας στην περιοχή θεωρείται δεδομένη, όπως επίσης συνεχή είναι και η παρουσία του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα πραγματοποιήθηκε στην περιοχή ευθύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας κοινή άσκηση έρευνας και διάσωσης Κύπρου-Ελλάδας με την ονομασία Σαλαμής. Στην άσκηση συμμετείχε η φρεγάτα Κανάρης του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, η οποία τις τελευταίες ημέρες ναυλοχεί στο λιμάνι της Λεμεσού, και ελικόπτερο της 460 μοίρας έρευνας και διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τον συντονισμό και τον επιχειρησιακό έλεγχο των αεροναυτικών μέσων που έλαβαν μέρος στην άσκηση και το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης στη Λάρνακα σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού της Ελλάδας. Την ίδια ώρα οι λεονταρισμοί της Τουρκίας συνεχίζονται και σε λεκτικό επίπεδο. Ο Τούρκος αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι, αφού κατηγόρησε τη Γαλλία για αδιανόητα παιχνίδια στην περιοχή και μεροληπτική στάση υπέρ της Ελλάδας και της Κύπρου, προειδοποίησε με κομπασμό ότι η Τουρκία είναι πολύ μεγάλη χώρα για να προσπαθήσει κάποιος να τη κόψει την ανάσα. Αν κάποιος προσπαθήσει να το κάνει αυτό, θα κοπεί η δική του ανάσα. Θα φτάσει σε σημείο να μην μπορεί εκείνος να πάρει ανάσα. Επομένως, η Μεσόγειος είναι η γαλάζια πατρίδα μας. Και η γαλάζια πατρίδα μας είναι η κόκκινη γραμμή μας. Αν κοιτάξετε τις κόκκινες γραμμές μας, υπάρχει η Κύπρος. Επαναλαμβάνοντας το μόνιμο τουρκικό αμανέ, ανέφερε ακόμη ότι δεν μπορεί να υπάρξει λύση, η οποία δεν θα βασίζεται στην πολιτική και κυρίαρχη ισότητα και στον δίκαιο διαμοιρασμό του φυσικού πλούτου του νησιού.